πρόβλημά σου. Είσαι αριστόρητος. Σήμερα έρχεται ο Πάπας Άρτη. Το πιάνεις. Το καταλαβαίνεις. Σήμερα έρχεται το μεγαλύτερο παλιροϊκό κύμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εσύ, μη βρέξεις τα πόδια σου. 5 παρατέταρτο το πρωί, Μπάνι. Είσαι τυχερός όμως, γιατί έχω εγώ την αίσθηση της ιστορίας. Τι τέλειωσε, Φυσινή. Έξω κάνει ένα ψόφο. Ο κόσμος έχει σηκωθεί εδώ και ώρες. Η λεωφόρος Queens είναι γεμάτη. Άχρα να δεις που γίνεται από τα στόματα όλων. Δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο τρελαμένο από τότε με την πρεμιέρα της Κλεοπάτρας. Τέτοια ατραξιόν, Άρτη. Πάρε βαθιά ανάσα, θαύμα θεωρούνται παντού. Είναι το νεφος, Μπάνι, μολυσμένος αέρας. Όλοι αυτοί οι ξενομερίτες έχουν έρθει από άλλες πολιτείες, φορτωμένοι με φωτογραφικές μηχανές και θερμός και εσύ που μένεις μόνο με εδώ, κάθεσαι κλεισμένος σε γελό στο καβούτσι. Η κυρία Χένσο μας κρατάει αυτή την καταπληκτική θέση ακριβώς δίπλα στη στροφή. Αλλά δεν μας την κρατάει για πάντα, Άρτη. Θεέ μου, Άρτη, τι πρωινό κι αυτό. Όλοι περιμένουν τον Πάπα, Άρτη. Όλοι. Πού πήγες θες το βράδυ? Εσύ πηγαίνεις τον Πάπα, πες του γεια από μένα. Πήγες στο Ελντοράντο, ε! Πήγες στην αστερική βραδιά στο Ελντοράντο, ε! 2 μήνες παιδεύομαι και προσπαθώ να γίνεις κάποιος και εσύ πας και χαραμίζεις σε αυτή τη βλακεία. Όση ώρα έπαιζα, αυτοί μιλάγανε. Τους έπαιξες στο διάβολο στην Έβελη. Όση ώρα το έπαιζα, μιλάγανε και πηγαίνανε πάνω κάτω. Μακάρι να ήμουν εκεί μαζί σου. Ξέρεις θα τους έλεγα. Εγώ καταλαβαίνω ένα διαχρονικό κομμάτι με την πρώτη. Οσμίζω με τις μεγαλύτερες επιτυχίες αμέσως μόλις τις ακούσω. Ο ελοδιάβολος στην Εύελιν! Τι κάνει στα μάτια της Άντζελας! Δεν δουλεύω στο μουσικό τμήμα του Μέση, απλά να ξέρω τι λέω. Το κομμάτι που έχεις γράψει, Άρτη, είναι εξαιρετικό. Έχεις γράψει κάτι το διαχρονικό. Δεν και τις μπύρες μου με βάλα να πληρώσω. Μαργαριτάρια στα γουρούνια. Κράτα το σαν εμπειρία. Λίγος χώρος έχει μείνει για εμπειρίες. Παρά είναι μεγάλος για νέο ταλέντο. Μύρισε την επιτυχία, Άρτη, μύρισε! Είναι το νεφος, Μπάνι! Η κυρία Χένσο μας κρατάει αυτή την καταπληκτική θέση. Ακριβώς εκεί που πρέπει ο Πάπας να κόψει ταχύτητα. Αλλά δεν την κρατάει για πάντα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το κρύο νεφος. Και όταν θα περνάω από μπροστά μας, θα του φωνάξω. Παναγιώτατε, πάντρεψέ μας! Στο διάλο έρθει στον κόσμο, φέρε έρθει σε εμάς! Και εκείνος δεν θα με ακούσει γιατί θα πεανίζουν οι μπάντες και όλοι θα φωνάζουν. Αλλά θα με δει γιατί εμένα πάντα με βλέπουν. Και τότε θα μου κουνήσει το κεφάλι του και εγώ θα σου αρπάξω το χέρι και θα του πω πάντρεψέ μας, Πάπα! Και εκείνος θα μου σηκώσει τα δυο χέρια για να με χαιρετήσει και όλα τα σμαράκια και τα ρουμπίνια που θα φοράει δακτυνοβολούν τον ναι. Αχ, κατά κάποιο τρόπο, Άρτη, σήμερα είναι η μέρα του χάμου. Θα πρέπει να έχω κάτι λευκό να φορέσω, ε! Η ζωή μας αρχίζει σήμερα! Η ζωή μας! Η ζωή μου! Και θα είμαστε παντρεμένοι και θα ζούμε στην Καλιφόρνια και θα είσαι εκεί με τους πετυχημένους και τους διάσημους! Εκεί που αξίζεις! Όχι σε μπαρ και ερασιτεχνικές βραδιές! Αχ, Άρτη, δεν είναι αργά να αρχίσεις με μένα δίπλα σου! Σε κανένα 2 χρόνια στο Ελντοράντο θα σε κόψουν μια τεράστια επιγραφή από νέων που θα αναβοσβήνει στην Queens Boulevard και θα γράφει «Ο Άρτη Σόνεση ξεκίνησε εδώ την καριέρα του». Και κανείς δεν το πιστεύει, Άρτη, αλλάζουν οι καιροί. Και οι γέφυρες που καίνε, οι καιροί αλλάζουν, λένε. Θα έρθω να το πάω. Σε αγαπώ! Θα έρθω, εάν... Είπες, θα έρθεις, αυτό είναι ισοδυναμή υπόσχεση. Ναι, εάν... Ισοδυναμή, μ' ακούς. Δούλευα σε δικηγορικό γραφείο για πλάκα, ξέρω τι λέω. Θα μπορούσα να σου κάνω μήνυση για θέτηση υπόσχεσης. Πάνι. Ξέρω τι θα μου πεις. Θα μαγειρέψει. Το ξέρω, το ξέρω. Μόνο πρωινό. Κουραγίζεις την καρδιά, αλλά πρέπει να παραμείνω δυνατή. Δεν ζητάω κανένα δείπνο με 10 πιάτα. Έλα, Άρτη, φορά διατάρουχα σου πρώτη φορά που σου πήρα. Έξω έχει διβάκους και λυσίου, δεν θέλω να ξαναπάθεις πνευμονία. Αυγά, μωρό, βραστά αυγά. Έλα, τι μας σου πάμε. Εσύ βραστά αυγά. Και ρίχνεις τη σάλτσα από πάνω. Σάλτσα Ολλανδές, ξέρω. Πάντως κάνει πολύ κρύο έξω. Κοίτα, εγώ γέμισα τα ποτάκια μου εφημερίδες. Τα πλαστικά δεν τα κάνω τόσο ζεστά όπως παλιά. Και ρίχνεις την Ολλανδέζα, αφού τα βάλεις σε ψωμάκια και που τα βάλεις και το μπέικον από πάνω. Φτιάχνω, ξέρεις, ένα κατάλογο με τις συνταγές που ξέρεις να κάνεις και μετά το βοηθούμε τα περιοδικά για το πώς πρέπει να είναι. Μοσχαράκι, παρμεζάνα. Μελιτζάνες ραγού. Αχ, αυτό έφτιαξα χθες βράδυ. Ήταν τόσο καλό που κόντεψα να σκάσω. Πάρε τους τείχους μου, βουτύρωσέ τους, σωτεύραστους.
μπάνι μαγούς. Θα παγιδέψεις? Όχι, μέχρι να παντρευτούμε. Δεν μπορεί να μου δώσει τώρα έτσι ένα μικρό δειγματάκι? Δεν είμαι τέτοιο κορίτσι. Κάνω έρωτα μαζί σου όποτε θέλεις, οπουδήποτε. 2 μήνες τώρα που σε ξέρω. Σου αρνήθηκα ποτέ ούτε μία φορά. Θα σου το κάνουμε τώρα αμέσως. Εμπρός λοιπόν, χτύπα τα δαχτυλιά σου και σου κάθομαι. Θα σου τα κεντήσω τα λόγια μου αυτά και θα στα κορνιζάρω στο καινούργιο μας σπίτι στην Καλιφόρνια. Και αυτό γιατί δεν είμαι καλή στο κρεβάτι, Άρη, το ξέρω. Και εγώ και εσύ και όλοι το ξέρουν. Τι εννοείς όλοι το ξέρουν? Δεν είμαι καλή στο κρεβάτι, Άρτη, αυτό δεν είναι προσβολή. Έκανα αυτό το τεστ επίδοση στο σεξ πριν από 2 εβδομάδες στο Κοσμοπόλιταν και έβγαλα 12 στα 20, Άρτη, 12! Βγήκα από τον οδιάδρο με δάκρυα στα μάτια τελικά. Κατάφερα και αντίκρισα την πικρή αλήθεια. Η μαγειρική μου είναι το μόνο πράγμα που έχω για να σε δελεάσω και να σε κρατήσω. Πρέπει να φυλάξουμε και λίγη μαγεία για το ταξίδι του μέλητος. Θα είναι το πρώτο μου και θέλω να είναι υπέροχο. Στοχεύω σε 2 εκατομμύρια θερμίδες. Θέλω τόσο πολύ να σου μαγειρέψω, Άρτη, που κάθε φορά περνάω έξω από ένα ντελικατέσεν παίρνουν τα μπούτια μου φωτιά. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω μέχρι να μπουν τα εισιτήρια για την Καλιφόρνια στην τσάντα μου και η πέρα στο δάχτυλο του μαγειρέματος. Μη με σκανδαλίζεις, Άρτη, σ' αγαπώ. Thank you.